Λοιπόν, είμαι η κόρη του Κώστα Μαδάκη Καρεκλά και θα σας πω λίγα λόγια για την ιστορία του πατέρα μου. Ο πατέρας μου το 28 ήρθε στο Λουτράκι. Γεννήθηκε στην Κρήτη, στα Χανιά. Όλα του τα παιδιά γεννήθηκαν στο Λουτράκι. Έπαιζε 50 χρόνια και ορισμένοι καραγκιοζοπαίκτες, να μην δεν θέλω να πω ονόματα, αυτοί που κάνανε, δεν μπόρεσαν ποτέ να τον μνημονεύσουν μία φορά. Επίσης, έχω ένα πολύ μεγάλο παράπονο, που δεν βρέθηκε ένα κομματάκι με διέξοδο να γράψουνε Κώστας Καρεκλάς, που έφερε χαρά και πολιτισμό. Ήρθε το 28 εδώ στο Λουτράκι. Ξεκίνησε όπως ξεκινάνε όλες οι οικογένειες, μαζί με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου είναι την Ανδρίτσινα Ολυμπίας, που ήρθε παντρεμένος με το πρώτο παιδί, την αδερφή μου τη μεγάλη, τη Λέλα, η οποία στα διαλύματα έπαιζε αρκοντεόν και τραγουδούσε. Έκανε 2 παραστάσεις ο πατέρας μου, 8 με 10 και 10 με 12. Μετέπειτα από λίγα χρόνια, επειδή μεγάλωσε, έκανε 1 παράσταση. Το θέατρο του ήταν στον κύριο Αποστολίδη. Μεγάλωσαν παιδιά με τη χαρά που έδινε, με τις ατάκες που είχε, που ήταν πάρα πολύ πανέξυπνες. Ο Καραγκιόζης, δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι υπαρκτά άτομα, τα οποία στην Κωνσταντινούπολη, όταν θα πάτε, η τάφη του Καραγκιόζη και του Χατζαϊβάτη είναι δίπλα-δίπλα. Ο μεν Χατζατζάρης ήταν γραμματικός του Σαραγιού, Δε, ο Καραγκιόζης ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος, πάμφτωχος, και προσπαθούσε να επιβιώσει στη ζωή του με τον κάθε τρόπο. Με το καλαμπούρι του, με την εξυπνάδα του, με όλα. Και τώρα θα έρθουμε να σας πω για τον πατέρα μου. Αφού γεννήθηκε στην Κρήτη, στα Χανιά, 4 ετών ήρθε και μεγάλωσε στην Πλάκα. Κατέβαινε, και πώς βγήκε αυτό το όνομα Καρεκλάς, ενώ είναι Νταμαδάκης. Τα πιο μεγαλύτερα αδέρφια του γίναν καρεκλάδες εκείνη την εποχή. Και γυρνάγανε όλη την Αθήνα για να ζήσουν, να επιβιώσουν. Η μητέρα του πέθανε όταν ήταν 5 χρονών, του πατέρα μου. Και αυτός ακολουθούσε τα μεγάλα αδέρφια. Εκεί στη Λένορμαν, στην αρχή, στα σίδερα της Λένορμαν, υπήρχε ένας παλιός καραγκιοζοπαίχτης, ο Μόλας. Ο πατέρας μου πήγαινε και κρυβότανε κάτω από το πάρκο. Και για να ήταν μικρό, δεν μπορούσε να ακολουθήσει πολύ του. Και πήγαινε και κρυβόταν εκεί. Ένα βράδυ, ο Μόλας άκουσε χρουτς-χρουτς κάτω από το πάρκο. Και σαν να βοηθώ του, του λέει, κοίταξε να δεις τι έχουμε από κάτω. Και βλέπει τον πατέρα μου. Του λέει, ρε, τι κάνεις εσύ εκεί? Λέει, παρακολουθώ. Για ανέβα πάνω. Ανέβηκε ο πατέρας μου. Πόσον καιρό παρακολουθείς, του λέει. Περίπου, λέει, 2 μήνες τώρα. Για πάρε, του λέει, τον Καραγκιόζη και κάνε καμιά κίνηση, και μίλησε. Όταν τον είδε ο γέρος ο Μόλας όμως, τρελάθηκε. Κάθε βράδυ θα έρχεσαι εδώ. Δεν θα κρύβεσαι κάτω από το πάρκο. Θα έρχεσαι εδώ, θα ανεβαίνεις, θα με βοηθάς, θα κάνεις τις κινήσεις, τις δικές σου, και θα μιλάς.
Πράγματι, μετά από 15 μέρες που τον είχε, τον έβαλε να μιλήσει και το Χατζατζάρι. Τρελάθηκε. Σας λέω, έπαθε πλάκα. Τη φωνή του. Είχε πολύ ωραία χρειά στη φωνή του. 13 ετών του είπε, είσαι έτοιμος να γίνεις καραγκιοζοπαίχτης. 13. Το πρώτο του θεατράκι το έφτιαξε στην Πλάκα. Εκεί στα αρχαία, αν έχετε υπόψη. Ναι. Λοιπόν. Πήγαινα παιδάκια, πήγαινε και ο κόσμος, παρακολουθούσε. Τους άρεσε φοβερά. Παντρεύτηκε τη μητέρα μου μετέπειτα, όταν μεγάλωσε. Έκανε το πρώτο παιδί. Ήτανε κορίτσι. Και ήρθε στο Λουτράκι το 28. Και ξεκίνησε στο... Ναι, η γιαγιά ήταν, ναι. Λοιπόν, και ξεκίνησε να παίζει. 50 χρόνια στο Λουτράκι. Έχουμε ορισμένες εφημερίδες και από το εξωτερικό, από τη Γαλλία, από την Αγγλία που ερχόντουσαν. Και μπαίνανε μέσα, γιατί δεν πιστεύανε ότι όλες αυτές τις φωνές τις κάνει ένας άνθρωπος. Καταρχάς δεν πιστεύανε ότι τη γυναίκα που έκανε, ότι δεν ήταν πραγματική γυναίκα. Ναι, λόγια. Οι ατάκες του είναι φοβερές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις ατάκες του. Τότε ήταν ο Βελιγκέκας, ο οποίος, επειδή έκανε πολλές αυτές για να ζήσει τα παιδιά του και την οικογένειά του, άμα τον έβλεπε σε μία του παράσταση που ξεκίνησε τον πρόλογο του πρώτα, που λέγε ξύλα έξω από την παράγκα και φώναζε «Ξύλα, φρέσκα ξύλα, της ώρας ξύλα». Βλέπει το Βελιγκέκα και λέει, παιδιά, αυτός μέσος όρος δεν υπάρχει. Η ξύλα θα αγοράσει, η ξύλο θα μου δώσει. Επειδή όμως έκανε πολλές ατασταλίες, πήγε ο Βελιγκέκας, ήταν στο έργο ο Καραγκιόζης γιατρός. Ο πρόλογος του που αρχίζει. Λοιπόν, γιατί του λέει, πολύ ωραία, του λέει, πώς σε χαλεύει το πασά. Λέει, κύριε Βελιγκέκα μου, αυτή τη βδομάδα δεν έκανα τίποτα, ούτε έκλεψα τίποτα. Τον παίρνει και μέχρι να πάνε στο σαράι, άρχισε. Λες να είναι από του Μπάκου το φούρνο, αν τον θυμόσαστε. Που πήρα το ταψί της γριάς με το κοτόπουλο. Λες να είναι από την παραλία που πήρα την ομπρέλα, τη στάδε. Ναι. Μέχρι να τον πάει στο σαράι είχε πει καμιά δεκαριά κλεψιές που είχε κάνει, αλλά δεν είχε κλέψει τίποτα εκείνη την εβδομάδα. Και μετέπειτα αρχίζει το έργο. Έδωσε πολύ μεγάλη χαρά στα παιδιά. Ήταν πανέξυπνες οι ατάκες του. Έπαιζε πατριωτικά έργα. Τρομερά πατριωτικά έργα. Τα έκανε το ίδιο αυτά. Βέβαια. Και από εκεί και πέρα ήταν ένας άνθρωπος καλοσυνάτος. Εδώ στο Λουτράκι σχεδόν οι παλιοί θυμώνται τις καλοσύνες που έκανε. Στην κατοχή που είχαν έρθει οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, ο πατέρας μου τους έκανε παραστάσεις με αντάλλαγμα, λίγο αλεύρι, λίγο λάδι, λίγα όσπρια, ό,τι υπήρχε. Αυτό ήταν το αντάλλαγμα, τα οποία κράταγε για την οικογένεια αυτά που έπρεπε και τα υπόλοιπα τα μοίραζε. Έδινε την ψυχή του. Αν είχε δηλαδή μια δραχμή στην τσέπη του, θα την έδινε.
για μην έχει τίποτα. Ήρεμος άνθρωπος, καλοσυνάτος. Και θυμάμαι, εδώ στο Λουτράκι είχαμε ένα λιγάκι που ήταν σε κάθε μέρος, λίγο που χάνουνε. Και όλα τα πιτσιρίκια τα υπόλοιπα τον φωνάζανε σαν χλαμάρα. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, γιατί ήμουν μπροστά. Και μόλις βλέπει τον πατέρα μου, του λέει, κύριε Κώστα, σε παρακαλώ πολύ, πες τους να μην με φωνάζουν σαν χλαμάρα, γιατί εγώ τι τους έχω κάνει. Και ο πατέρας μου φωνάζει, λάτε εδώ ρε, λέει, δεν τρέπεστε καθόλου το σαχλαμάρα να τον λέτε σαχλαμάρα. Μπράβο, κύριε Κώστα, μέσουσες τώρα. Ήτανε πολύ σοβαρός άνθρωπος. Αγαπούσε πολύ την οικογένειά του, αγαπούσε όλο τον κόσμο. Ερχόντουσαν, τον παίρνανε. Τότε υπήρχαν οι κασέτες. Οι Άγγλοι που ερχόντουσαν παραθεριστές, Γάλλοι που ερχόντουσαν παραθεριστές. Του παίρναν συνεντεύξεις, του παίρνανε κασέτες, μαγνητοφωνούσανε. Και κάποτε ο πατέρας μου, αφού πλέον δεν μπορούσε να εργαστεί, δεν ξέχασα να σας πω ότι οι φιγούρες του ήταν από καμιλόδερμα και τις έφτιαχνε μόνος του. Τις έφτιαχνε μόνος του. Τελικά που τα έβρισκε, τελικά. Νομίζω ότι είχε κάποιον στην αγορά την κεντρική, είχε κάποιον που είχε αυτά τα δέρματα και πήγαινε και τα έπαιρνε και τα ζωγράφιζε, ναι, και τα έκοβε και τα έφτιαχνε μόνος του. Δεν υπάρχουν οι φιγούρες αυτές πουθενά. Οι φιγούρες αυτές όμως εξαφανίστηκαν το 80, που έδωσε μία τελευταία παράσταση εδώ στο Λουτράκι, τιμητική, γιατί ήταν άρρωστος και πέθανε τον Νοέμβριο. Τον Αύγουστο έκανε την παράσταση και τον Νοέμβριο τον χάσαμε. Αυτές τις φιγούρες ήρθε κάποιος από εδώ, από το Λουτράκι, επειδή είχε χωρίσει και είχε δύο μικρά παιδιά, και τον παρακάλεσε τον πατέρα μου να του δώσει τις φιγούρες, να κάνει καμιά παράσταση, γιατί ήταν και βοηθός του. Είχε μάθει ορισμένα πράγματα από τον Καραγκιόζη του πατέρα μου. Και του έδωσε τις φιγούρες. Από τότε δεν ασχολήθηκε κανένα παιδί να δει που είναι οι φιγούρες αυτές. Κάποτε όταν ήρθα εγώ εδώ στο Λουτράκι, έμαθα ποιος τις έχει τις φιγούρες, ο οποίος πούλησε στο Δήμο και τις υπόλοιπες πρέπει να κάνω αγωγή για να τις πάρω. Τις έχει το ίδιο άτομο? Το ίδιο άτομο. Ισχυρίζεται ότι πλήρωσε τον πατέρα μου. Δεν, μέχρι τώρα όμως, δεν έχει καμία απόδειξη στα χέρια του ότι έδωσε στον πατέρα μου χρήματα. Λοιπόν, ξέρουμε που είναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να πάω να ασχοληθώ, γιατί δεν έχω το οικονομικό. Αν είχα το οικονομικό, θα πήγαινα. Λοιπόν, είναι τώρα στην Αθήνα. Ναι. Κάνει παραστάσεις, ναι. Την Πλάκα. Ναι. Πολλά. Λοιπόν, και μετέπειτα έρχεται στο Λουτράκι. Ήρθε το 28, σας το είπα. Να μην σας το επαναλάβω. Όλη του η ζωή ήταν το θέατρο σκιών. Το Χρήστο το 70 ή το 72 έγινε πρόεδρος στο θέατρο Σκιών στην Αθήνα. Τον είχαν κάνει πρόεδρο και από εκεί έβγαλε και μία μικρή συνταξούλα. Και ναι. Μετέπειτα, ας πούμε. Η ιστορία του ακριβώς πώς ξεκίνησε, σας την είπα, πρέπει να καταλάβετε ότι ήταν ένα φτωχό παιδί, ορφανό, το οποίο
Ήταν όμως μια καλλιτεχνική φλέβα και πνευματική. Όλες του οι παραστάσεις ήταν γραμμένες και όλες του οι ατάκες. Τις έβγαζε εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα που έκανε και τον προλογό του, έβγαζε και το καλαμπούρι. Ναι. Κατευθείαν. Κατευθείαν έβγαζε την ατάκα που θα σου έλεγε. Το σχεδίαζε. Ναι, 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 ναι. Την ατάκα που θα σου έβγαζε. Εκείνη την ώρα κατευθείαν. Ναι. Ήταν ετοιμόλογος. Ναι, ετοιμόλογος. Ναι. Δεν προλάβαινες να πεις τι θέλεις. Σου απαντούσε. Ναι. Σου απαντούσε. Ναι. Σε τέτοιο σημείο. Ήτανε μια ψυχούλα. Φοβερή. Μετέπειτα, ήρθε στο Μουτράκι. Ναι. Άρχισε να παίρνει παραστάσεις. Ναι. Έκανε παιδιά εδώ. Ναι. Όλα του τα παιδιά εδώ γεννηθήκαμε. Όλα του. 15 παιδιά έκανε. 15 παιδιά. Και ζήσαμε τα 8. Εγώ είμαι το 13ο παιδί. Από τα τελευταία του. Τυχερό. Έχω και καλό νούμερο. Οι παραστάσεις που έδινε ήταν όλες πατριωτικές. Ναι. Το Μεγάλο Αλέξανδρο, το Κατσαντώνη, τον Αθανάσιο Διάκο. Μάλιστα, όταν ήθελε, έκανε και θέατρο τον Αθανάσιο Διάκο. Είχε έναν, τον Σπύρο τον Καράμπελα, που όλα τα παιδιά εδώ τον αγαπούσανε, ήταν πολύ καλός βοηθός, έχανε λιγάκι, ναι, και όταν έκανε τον Αθανάσιο Διάκο, θα σας πω ένα ωραίο. Μαζεύτηκαν τα παιδιά γιατί έπρεπε ο Αθανάσιος Διάκος να έχει μακριά μαλλιά και δεν είχε εκείνος. Και πήγανε και κόψανε ουρές από άλογα και πήρανε την βενζινόκολα. Αλείψαν το κεφάλι, χωρίς να του βάλουν ένα χαρτόνι και του κολλήσαν και του κολλήσαν τα μαλλιά. Ναι, ναι. Τότε δίπλα στον πατέρα μου ήταν ο Γέρου. Ο Γιώργος, ο Ντίνος, τρία αγόρια που ήταν και κάνα δύο κορίτσια που είχαν, τα λιτσέικα που λέγαμε. Είχανε κουρίο. Και έτσι τον κουρέψανε θέλοντας και μη, γιατί δεν μπορούσε. Δεν μπορούσαν, του τραβάγανε το κεφάλι και έφευγε και το κλαπέτο από πάνω. Λίγο. Αυτή την ιστορία που σας είπα είναι μέσα από την ψυχή μου, γιατί από παιδάκι μεγάλωσα μέσα στο θέατρο του πατέρα μου. Και δεν βρέθηκε άνθρωπος που έδωσε πολλά στους καραγκιοζοπαίκτες, στους υπόλοιπους. Και κανένας δεν μπόρεσε να πει δύο κουβέντες για τον πατέρα. Επίσης, εδώ στο Λουτράκι έχω ένα πολύ μεγάλο παράπονο. Δεν βρέθηκε μία διέξοδος, ακόμα και ένα θεατράκι σκιών που υπάρχει εδώ από κάτω, να γράψουνε Κώστας Καρεκλάς, που έφερε τη χαρά, πολιτισμό. Μεγάλοι άνθρωποι ερχόντουσαν, γέμιζε το θέατρο. Το έχω σημειώσει αυτό. Ναι. Στην ανάρτηση, μάλλον σε πρόλαβα, πως θα πρέπει ο Δήμος να ασχοληθεί λίγο. Προσέξτε. Με τον υπάρχει ο χώρος εκεί, να μπορέσει κάτι να κάνει εκεί πέρα η μνήμη του Καρεκλά. Το έχω σημειώσει αυτό. Αν μπορεί ο Δήμος να κάνει κάτι, προσέξτε, θα ανεφίσει. Εγώ, όταν ήρθα στο Λουτράκι, πήγα στον Μπάβλου και τον παρακάλεσα και μου είπε, θα το ενεργήσω, θα κάνουμε ένα συμβούλιο, να βρούμε μία διέξοδος να γράψουμε Κώστας Καρεκλάς. Δεν έγινε. Μετέπειτα ήρθε ο Γιόνης. Την πρώτη του τετραετία. Ξαναπήγα. Ναι. Μου υποσχέθηκε. Και έχω μείνει στις υποσχέσεις.
Έχω μείνει στις υποσχέσεις. Δεν βρέθηκε ένα κομματάκι. Ένα κομματάκι. 50 χρόνια έδωσε εδώ. 50 χρόνια. Ήρθε εδώ πέρα ο πατέρας μου, 24 χρονών, 50 χρόνια και έφυγε μικρός, 74 χρονών έφυγε. Γιατί ήταν πάρα πολύ αγχώδης άνθρωπος, πολύ ανοιχτό μυαλό και κάτι ρε παιδί μου έτσι. Να μείνει. Ναι. Γιατί και τα παιδιά του εδώ γεννηθήκαμε. Ναι, ναι. Εγώ είμαι δημότης εδώ. Ναι. Και τα περισσότερα αδέρφια μου είναι δημότης εδώ. Η αδερφή μου η μεγάλη, σας είπα. Η Λέλα που έπαιζε το αρκοντεόν. Η Λέλα, η οποία έπαιζε αρκοντεόν και ήταν, πήγαινε για υψήφωνος. Στον Ομήρη Καλομήρη. Στη λυρική σκηνή. Παντρεύτηκε αυτή και χαραμίστηκε. Έφυγε. Δεν την άφησε ο άντρας της. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα υπόλοιπα παιδιά σκορπιστήκαμε στην Αθήνα. Η Λέλα πήγε στην Αμερική. Καλά, ναι, η Λέλα πήγε. Και η Λέλα και η Ευτυχία σκορπιστήκαμε, αυτό λέω. Σκορπιστήκαμε τα υπόλοιπα παιδιά, αυτά που ζήσαμε. Λοιπόν, και σκορπιστήκαμε. Ναι, ναι. Ναι. Άλλο στην Αμερική, άλλο στη Μεθόνη, άλλο στην... Τρία στην Αμερική. Ναι. Η Γεωργία, η Ευτυχία και η Λέλα. Ακριβώς. Τα τρία μου, οι τρεις αδελφές μου ήταν έξω. Είχαμε δηλαδή σκορπιστεί και γι' αυτό δεν ακολουθήσαμε την τέχνη του πατέρα μου. Έπρεπε να την ακολουθήσουμε. Εκεί ήταν το μεγάλο λάθος. Εμένα όταν μ' ακούνε και μιλάω, καμιά φορά βλέπω από μακριά κάποιον που μοιάζει τον Μπαρμπαγιώργο. Ναι, και αρχίζω. Και άργε λέω στον Παναγία μου και δεν έχω λίγο να λιγονιστώ. Από πού είσαι ρε, τον ρώταγα. Έναν. Απ' τ' Άργος είσαι ρε. Ναι, 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 εγώ πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έπρεπε να έχω τα αδέρφια μου κοντά και τον Νίκο και τον Γιώργο που ζήσαμε. Και ο καθένας να κάνει μία φωνή. Γιατί είχαμε το ταλέντο να το κάνουμε. Είχαμε τις ατάκες του πατέρα μου. Είχαμε ολόκληρη τη ζωή του. Λοιπόν. Αλλά, σας είπα, αυτό είναι το παράπονο μου. Πάντως ήταν ένας από τους... Όχι γιατί ήταν πατέρας μου. Όχι. Η μητέρα μου ήταν σκληρός άνθρωπος. Γιατί κράταγε από το κολοκοτρονέικο. Και άμα ήθελε να σου πει κάτι, πρέπει πότε να σου δώσει τη σφαλιάρα και μετά να σου το πει. Ήταν σκληρός πολύ άνθρωπος. Πάρα πολύ. Ίσως και τα παιδιά τα πολλά που έκανε, ίσως και ποιος ξέρει. Εμάς μας πήρε το 48 η μητέρα μου και μας πήγε στην Αθήνα. Ο πατέρας μου όμως έμεινε εδώ. Και ερχότανε Πάσχα και Χριστούγεννα. Αλλά έστειλε στα παιδιά του το έμβασμα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το έκανε η μητέρα μου γιατί ούτε και τώρα μπορώ να ξέρω, αλλά ούτε και οι μεγάλοι οι αδερφοί μου. Δεν ξέρουν για ποιο λόγο, ποιος ήταν ο λόγος που μας πήρε από τη ρίζα μας. Ναι, αυτό ήταν σημαντικό αυτό. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Λάθη φοβερά. Ήταν ελεύθερος χαρακτήρας όμως. Ο πατέρας μου όμως έμεινε εδώ. Και ίσως γι' αυτό θέλησε να δει κάτι άλλο. Να πάει πιο μακριά, πιο πέρα. Η μάνα μου. Και τι μας πήρε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ ήμουν ένα μικρούλι. 4 χρονών. Ναι.
Δεν ξέρω. Και μας πήρε από τη ρίζα μας. Οι παλιοί, οι πολύ παλιοί Λουτρακιώτες, ξέρετε τι λέγανε. Ο Καρεκλάς έπρεπε να έχει το μισό Λουτράκι. Ο Παντελέων που ήταν στο υπόγειο, παλιός ο γέρος ο Παντελέου που είχε μεσητικό γραφείο, ναι, πριν πολλά χρόνια. Το επάνω στον Άγιο Φανούριο ήταν ένα μικρό εκκλησάκι. Τον πήρε τον πατέρα μου και τον πήγε εκεί. Και του λέει, Κώστα, πάρε μία πέτρα και όπου πέσει θα σου βάλω παλούκια και θα σου κάνω και συμβόλαια γιατί έχεις παιδιά και επειδή με έχεις βοηθήσει. Ναι. Δεν το δέχτηκε ο πατέρας μου. Του λέει, και εσύ έχεις παιδιά. Ναι, τόσο πολύ. Ναι. Μάλιστα. Δεν το δέχτηκε. Μετά από το χώρο που έπαιξε ο πατέρας μου, πολλά χρόνια, έφυγε και πήγε στους Άνι, στο στενό, και έκανε και εκεί τις τελευταίες του παραστάσεις. Το 80 έδωσε μία τιμητική για να τον θυμώνται. Γιατί, όπως σας είπα και προηγουμένως, έδωσε χαρά και πολιτισμό στο Λουτράκι. Και θέλω να παρακαλέσω πάρα πολύ, και με πονάει που δεν έχουν ένα κομμάτι του πατέρα μου, μία διέξοδος, ένα κομμάτι που να γράψουν Κώστας Καρεκλάς.